Σεβασμό και συμπαράσταση στους γιατρούς, νοσηλευτές και το προσωπικό του νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ εκφράζουμε τη μουσική τους ο Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης Ακρίτες του Πόντου σε συνεργασία με το Σύλλογο Ποντίων ΑΧΕΠΑ Βετάνιος Διοσκουρίδης και το Σωματείο των Εργαζομένων του νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ. Ήταν μια εκδήλωση και στην ουσία μια ολιγόλεπτη μουσική συναυλία με 15 παραδοσιακά μουσικά όργανα που έλαβε χώρα το πρωί της Τετάρτης στο προάβλιο του νοσοκομείου. Ορχιστρικά μουσικά θέματα από τον Πότο και τη Μικρά Ασία παρουσιάστηκαν από το Μουσικό Εργαστήρι του Συλλόγου Ποντίων Σταυρούπολης Ακρίτες του Πόντου. Είναι μια εκδήλωση η οποία δεν είναι ενταγμένη στις εκδηλώσεις μνήμης για τα 101 χρόνια της γενοκτονίας των Ποντίων. Απλά είναι μια εκδήλωση ευγνωμοσύνης του Συλλόγου Ακρίτες του Πόντου Σταυρούπολης προς το προσωπικό του νοσοκομείου, το ιατρικό, το νοσηλευτικό, το παραϊατρικό και όλο το λοιπό προσωπικό το οποίο αγωνίζεται αυτή την περίοδο ενάντια στον κορονοϊό με αντίξωες συνθήκες. Είμαστε πολίτες της πόλης, ξέρουμε το έργο που επιτελείται και στο ΑΧΕΠΑ και όπως και στα υπόλοιπα νοσοκομεία. Εγώ είμαι της άποψης ότι η καλύτερη κλινική με το χειρότερο νοσοκομείο δεν συγκρίνεται. Είναι καλύτερο το νοσοκομείο. Ερχόμαστε εδώ να δείξουμε το ελάχιστο που μπορούμε να κάνουμε, την ευγνωμοσύνη μας στους ανθρώπους αυτούς οι οποίοι προσφέρουν εδώ και προσφέρουν κάτω από αντίξωες συνθήκες προφανώς πολλές φορές σε εμάς τους πολίτες τις υπηρεσίες που λέγονται υγεία και τους ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ τη διοίκηση πάλι που μας δέχτηκε να φέρουμε το Μουσικό Εργαστήριο των Ακτών του Πόντου Σταυρούπολης. Οι διοργανωτές χαρακτήρισαν την πρωτοβουλία ως μια μικρή ηθική υποστήριξη στο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό του νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ που συνεχίζει να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να αντιμετωπίσει τα περιστατικά του κορονοϊού στη Θεσσαλονίκη.